σας, εδώ είμαστε και πάλι, να είστε στον αέρα μου, είστε καλά, περνάτε όλοι καλά σήμερα. Ελπίζω ναι, εμείς είμαστε εδώ για να σας διασκεδάσουμε, να περάσουμε και σήμερα ακόμη πιο καλύτερα πριν βγούμε έξω και πριν διασκεδάσουμε με τους φίλους μας και με την παρέα μας. Μαράκι μου, είσαι καλά? Μια χαρά. Περνάς καλά? Καλά. Περνάς καλά? Πάντα. Έλα, είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα, άλλο Σάββατο κοντά σας, ξεκινάμε και για σήμερα δυναμικά, για να σας μοιράσουμε πάρα πολλά δώρα, για να τα κερδίσετε εσείς και να τα κάνετε δικά σας, πολύ απλά. Να μας καλέσετε στον αριθμό που βλέπετε κάτω από την οθόνη σας, να μιλήσουμε μαζί, να γνωριστούμε, να μας κάνετε δική σας αφιερωσούλα και πριν κλείσετε θα αφήσετε τα δικά σας στοιχεία στο κοντρόλ για να κερδίσετε και πολύ υπέροχα δώρα, έτσι. Ναι. Όπως πάντα έχουμε και σήμερα δώρα για όλους σας. Σήμερα θα δώσουμε το CD του Γιώργου του Μαζονάκη. Λοιπόν, Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε έτσι στην αρχή ένα τραγουδάκι να μας ανεβάσει το ψυχικό. Λοιπόν, πάμε για Λάμπη Λιβιεράτο. Πού να είναι τα μάτια? Ξέρω πως φεύγεις, ήρθε η ώρα. Στιγμές μας μένουν λίγα λεπτά. Τα πήρες όλα, φωτογραφίες, δυο αναμνήσεις και μια καρδιά. Πού'ναι τα μάτια που με κοιτούσαν, πού'ναι τα χέρια που με κρατούσαν, πού'ναι τα χείλη που ορκιστήκαν ως μ' αγαπούν. Πού'ναι περάσαν, στόχες χαθήκαν, για λίγο ήρθαν μα δεν σταθήκαν. Στιγμές κρατήσαν, ύστερα φύγαν, πια δεν θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Ξέρω θα κλάψω και θα γελάσω, μα δεν με νοιάζει, δεν είναι αυτό. Είναι για σένα, μήπως πονέσεις, εκεί που θα σε ανησυχώ. Πού'ναι τα μάτια που με κοιτούσαν, πού'ναι τα χέρια που με κρατούσαν, πού'ναι τα χείλη που ορκιστήκαν ως μ' αγαπούν. Πού'ναι περάσαν, στόχες χαθήκαν, για λίγο ήρθαν μα δεν σταθήκαν. Στιγμές κρατήσαν, ύστερα φύγαν, για δεν θα έρθουν. Πού'ναι τα χείλη που ορκιστήκαν ως μ' αγαπούν.
Άκουσα λοιπόν τον Λαμπιντό Λιβιεράτο που είναι τα μάτια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα? Εκτός από τα δωράκια που σας δίνουμε κάθε φορά και τα CD, όπως έχετε κερδίσει τις Άννας Βύσης Παράξενες Εικόνες, ναι, αλλά και του Τσαλίκη του Γιώργου, ναι, έκανα τη νύχτα μέρα, έχετε σήμερα κερδίσετε. Σήμερα τι θα κερδίσετε? Ξέρω ότι όλοι θα το θελήσετε και οι τυχεροί θα είναι οι δύο, οι πρώτοι που θα μας καλέσουν. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε το υπέροχο CD του Γιώργου του Μαζονάκη με τίτλο Σάββατο. Για εσάς τους δύο πρώτους που θα καλέσετε να έρθουν να βλέπετε κάτι την οθόνη σας, για να το κάνετε δικό σας. Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν με τίτλο Σάββατο περιμένει εσάς. Εμείς περιμένουμε και εσάς για να κερδίσετε τα υπέροχα δωράκια που δίνουμε και σήμερα, όπως δίνουμε κάθε Σάββατο. Yeah. Και που είναι προσφορά από το κατάστημα Present. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο Present. Λοιπόν, που μπορείτε εκεί και εσείς να βρείτε διάφορα δώρα για τους αγαπημένους σας, για την οικογένειά σας, για τους φίλους. Για τους πάντες και τα πάντα. Ναι, μπορείτε να περάσετε το κατάστημα Present. Θα δούμε σε λίγο τη διαφημισούλα, ναι, για να το μάθουμε και εμείς και εσείς. Πάμε να το δούμε. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στο κατάστημα που μας προσφέρει τα υπέροχα δώρα της εκπομπής μας. Αυτό το ναι που με χαλάει εμένα πάρα πολύ, με έχουν πει. Λοιπόν. Θα μου πει σχόλιο. Τι σχόλιο? Άννα Βύση, αχ, και ακόμα θα μάθουμε για την Άννα. Φέτος το χειμώνα. Ωραία. Θα βάλεις το όνομά σου, έτσι. Πάνε καλά. Είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Καριάτη, που είναι φίλος και συνάδελφος. Που μάθαμε πολλά και διάφορα περιοδικά. Που μάθαμε πολλά και διάφορα περιοδικά. Λοιπόν, όπως είπαμε, κατάστημα Present. Να μπορείτε να βρείτε δώρα για τους φίλους σας, για την οικογένειά σας και για οποιοδήποτε πρόσωπο που εσείς θέλετε. Κατάστημα Present, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Γιάννα, όπως την ευχαριστώ κάθε φορά. Λοιπόν, ξέρεις τι έμαθα για το Γουγουλίνι? Τι έμαθες? Την Κογό, λοιπόν, τι μάθαμε για, για το Γουγουλίνι. Για την Κογό από το The Wall. Ναι, από το The Wall, λοιπόν. Έγινε 23 χρονών. Έγινε πράγμα 23 χρονών. Χρόνια της πολλά. Έχουμε τηλεφωνάκι, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα, το όνομά σου. Ανδρέας. Ανδρέα, από πού μας καλείς? Από Γέροντα. Από? Γέροντα. Α, ωραία. Ανδρέα μου, μόλις έκανες δικό σου το CD του Γιώργου του Μαζονάκη με τίτλο Σάββατο. Θέλω να κάνω το επόμενο τραγούδι αφιέρωση. Πες μας. Σε εσάς. Ναι. Στην οικογένειά μου. Ναι. Έγινε, γεια σου, φιλιά πολλά. Γεια. Λοιπόν, τι λέγαμε, το ξέχασα. Α, γιατί θα πω. Λοιπόν, έκλεισε τα 23 της χρόνια, ναι, έκανε τα γενέθλιά της στο μαγαζί που εμφανίζεται μαζί με τον πρόδρομο και μαζεύτηκαν γενικά έτσι όλοι οι παίκτες από το The Wall, πέρασαν μια ξέχαστη βραδιά και τραγούδησε η φάς. Το Γουγουλίνι. Ναι, βέβαια, εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο τον πρόδρομο. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε άλλο τραγουδάκι. Θες να ακούσει κάτι από Γιώργο Αλκαίο, καινούργιο τραγουδάκι? Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο τον Αλκαίο. Τέρμα τα κλάματα, δεν κλαίω άλλο. Φύγαμε. Το βλέπω καθαρά ότι θα φύγεις, θα σε χάσω. Στα μάτια σου το βλέπω καθαρά, θα φύγεις μα δεν θα σε ξεχάσω. Κάθε βράδυ περιμένω σαν τσιγάρο αναμένω κι όλο λέω σου ζητάω κι όλο λέω και επιμένω θα γυρίσεις πάλι εδώ.
σου το είδα καθαρά. Του χωρισμού το βλέμμα δεν ξεχνάω. Οι πράξεις σου το είπαν καθαρά. Θα φύγεις όσο κι αν πονάω. Κάθε βράδυ περιμένω, σαν τσιγάρο αναμένω. Κι όλο λέω και επιμένω, θα γυρίσεις πάλι εδώ. Κι όσο σκέφτομαι πονάω, να γυρίσεις σου ζητάω. Κι όλο λέω και επιμένω, θα γυρίσεις πάλι εδώ. Κάθε βράδυ περιμένω. Σαν τρελός να επιμένω, ότι μια μέρα θα έρθεις πάλι πίσω. Γιατί θα πρέπει σε ένα λάθος μου να ζήσω. Γιατί θα πρέπει μέσα μου να κλαίω. Γιατί θα πρέπει ψέματα να λέω. Πως δεν σε θέλω, πως δεν υποφέρω. Όμως τα αλήθεια θα τα καταφέρω. Τέρμα τα κλάματα. Τέρμα. Έμαθα ότι ξέρεις κάτι και δεν μπορεί να το έχεις πει ακόμα. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Έμαθα ότι ο Γιώργος Τσαλίκης έχει γίνει μπάρμαν λόγω για την καινούργια του δισκογραφική δουλειά και για το καινούργιο του βίντεο κλιπ που θα απολαύσουμε κι εμείς σε λίγες ημερούλες εδώ πέρα. Λέτε στον αέρα. Στην εκπομπούλα μας, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω. Λοιπόν, να ξαναπούμε στον κόσμο ότι αν θέλετε να κερδίσετε τα δωράκια που βλέπετε εδώ πέρα που τα έχουμε δίπλα μας και είναι προσφορά το κατάστημα Present, πολύ απλά καλείτε στο αριθμό που βλέπετε κάτω από την οθόνη σας, μιλάμε ζωντανά μας, λέτε να φιεροσούλα και αμέσως θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε και τα δώρα και περιμένουμε κι άλλον έναν ακροατή να κερδίσει το δεύτερο CD. Να δω ποιος θα κερδίσει. Το CD του Γιώργου του Μαζονάκη. Λοιπόν, θες να ακούσεις και κάτι άλλο. Όπως? Από φίλοι για πάντα. Να το ακούσουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι να το αφιερώσουμε εγώ και η Μαρία στα παιδάκια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε το τραγουδάκι που είναι. Είναι ο Νικόλας που πήγε να διαγωνιστεί στο Eurovision του Junior. Και που το είδαμε όλοι. Ωραία. Ωραία. Πάμε να απολαύσουμε Νικόλα Γανόπουλο, φίλοι για πάντα.
για πάντα, φίλοι για πάντα. Φίλοι για πάντα, θα είμαστε εμείς δυο. Φίλοι για πάντα, θα είσαι ο φίλος μου. Φίλος για πάντα, στις δύσκολες στιγμές μας, στο γέλιο, στα πάντα. Φίλοι για μια ζωή. Φίλοι για πάντα, θα είμαστε εμείς δυο. Φίλοι για πάντα, θα είσαι ο φίλος μου. Φίλος για πάντα, στις δύσκολες στιγμές μας, στο γέλιο, στα πάντα. Φίλοι για μια ζωή. Μόλις λοιπόν ακούσαμε το «Φίλοι για πάντα» από τη φωνή του Νικόλα του Γανόπουλου και που τα αφιερώσαμε για όλα τα παιδάκια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, ωραίο τραγουδάκι ναι, είναι. Πολύ όμορφο. Ναι, «Φίλοι για πάντα». Αν και πήγε να διαγωνιστεί σε άλλη χώρα, ξέρω εγώ, για να νικήσει, αλλά δεν πήραμε καλή θέση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πήγαμε και μόνο που πήγαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εγώ τι έμαθα, για να δεις ότι και εγώ ενημερώνομαι, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, συνεχίζει τις επιτυχημένες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη ο Λευτέρης ο Πανταζής. Και συνεχίζει να γνωρίζει τις στιγμές μεγάλης δόξας. Τώρα όμως κάνει και κάτι το διαφορετικό. Έχει πάρει, ας πούμε, στην πίστα χορεύτριες, που από αυτό το μικρόφωνο μου φεύγει. Λοιπόν, και που λες, πήρε στην πίστα διάφορες χορεύτριες, κορμάρες, ναι, πολύ όμορφες γυναίκες. Και από την ώρα που τραγουδάει ο Λευτέρης ο Πανταζής, οι κοπέλες αυτές χορεύουν και γενικά έτσι είναι, έχει ωραία έτσι, σκηνική παρουσία και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάτι εγώ έψαχνα τώρα. Δεν το έχω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Φύγαμε. Πάμε. Πριν το τέλος κάνει κρύο, το νιώθεις. Άλλαξε γνώμη, προλαβαίνεις. Μ' ακούς. Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω, με πιστεύεις. Θα είμαι μόνος, θα μου λείπεις, μ' ακούς. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω μ' αυτό. Η αγάπη πεθαίνει, αν το θέλουν κι οι δυο. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω μ' αυτό. Άφησέ μου πριν φύγεις μια καρδιά για να ζω. Πριν το τέλος κι η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Κοίτα πως φτάσαμε να ζούμε τελικά. Σαν με κοίτα το παγωμένο σου το βλέμμα. Η μέρα γίνεται σκοτάδι ξαφνικά. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω μ' αυτό. Η αγάπη πεθαίνει, αν το θέλουν κι οι δυο. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω μ' αυτό. Άφησέ μου πριν φύγεις μια καρδιά για να ζω. Πώς να ζήσω μ' αυτό. Η αγάπη πεθαίνει, αν το θέλουν κι οι δυο. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω μ' αυτό. Άφησέ μου πριν φύγεις μια καρδιά για να ζω.
Πώς να γίνουμε ξένοι, λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Πρωταρχός. Όντως, πώς να γίνουμε ξένοι μετά από μια σχέση. Δεν γίνεται. Έστω φίλοι, έστω κάτι. Αλλά στη σχέση εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά να μην μιλάμε. Α, έχω τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ. Έπεσε γραμμούλα, γιατί. Λοιπόν, περιμένουμε εσύ να αποκάλυψες πριν λίγο να μας ξαναπάρεις. Για να κερδίσεις και το CD του Μαζονάκη το Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι σου έχω ετοιμάσει. Γιωργάκη μου, όχι, δεν θα πάμε ακόμα εκεί που θέλεις να δείξεις. Λοιπόν, όχι ακόμα. Έχεις και μια έκπληξη, δεν μου έχει πει ακόμα τι. Έχω και σε έκπληξη, αλλά και σε εσάς για να ενημερωθούμε για ό,τι αφορά την μουσική. Γιατί όλοι έχουμε απορίες και όλοι θέλουμε να μάθουμε. Και εγώ, παιδί, είχα απορία, πήγα και έμαθα. Θα το μάθεις και εσύ. Θέλω πάρα πολύ να το μάθω. Λοιπόν, έμαθες κάποιο σχόλιο ακόμα. Έμαθα ότι η Άννα Βύση έχει αρχίσει μάλλον μια συνεργασία με την πρώην χορογράφο τη Μαντόνα. Ναι. Θα την βάλει την κυρία Άννα Βύση να κάνει ακροβατικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει το σάκι του ρουβά. Θα κατέβει εκεί με τα φτερά. Ναι, με τα φτερά, με σκοινιά, με λέιζερ και όλα αυτά έχω μάθει. Και... ναι. Θα γίνει πανικός εκεί πέρα, φαντάζεστε. Θα την έχουμε, γιατί άμα κάνουν κάποιο βίντεο κλιπ, θα την έχουμε και σίγουρα εμείς εδώ, πέρα. Εδώ. Δεν πάμε πουθενά. Όλα θα τα δούμε εδώ, νότι στην αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο δεν μας λες τι. Και εσύ το λατρεύεις, αλλά και εσύ το λατρεύετε. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, δεν αξίζει τα φιλιά μου ούτε και την αγκαλιά μου. Μέγανε κομμάτι, το ξέρεις. Το ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Για την κυρία Τζίνα που μας βλέπει. Τα φιλιά μου, κυρία Τζίνα. Μουα. Ελπίζω το πιάσατε. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Το Gucci Forum. Πες μου μια φεροσούλα για αυτό το τραγουδάκι που ακούμε και θα προσπαθήσω να σου βάλω το γέρο του Μαζονάκη. Εξάλλου στη δεύτερη γραμμούλα μας, έτσι θα ακούσεις όποτε θέλεις το Μαζονάκη, γιατί έχεις κερδίσει και το CD του. Πες μας αφιέρωση. Ορίστε. Πες μας αφιέρωση. Στους φίλους μου, σε όλους τους φίλους μου. Το όνομά σου. Ελευθεριάς Γιάννης. Γιάννη, αυτό το συντάκι εδώ πέρα του γέρο του Μαζονάκη είναι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρεις. Ναι. Να μου κρατήσω λίγο το όνομα. Γιάννη, μην κλείσεις. Να πάρεις... να πάρεις τα στοιχεία του φίλου μου του Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις τι ζητάς. Δεν αξίζεις τα φιλιά μου ούτε και την αγκαλιά μου. Με κάνες κομμάτι και το ξέρεις. Δεν αξίζεις τα μοίρα μου ούτε και τα δάκρυα μου. Μη τη ώρα να υποφέρεις. Θα ζητάς αχ δε μ' αγαπάς κι όλο με πονάς λίγο λίγο κάθε μέρα με ξεχνάς με προσπερνάς δεν ξέρεις τι ζητάς τέρμα τα ψέματα τα άδεια βλέμματα κρατώ τις μοίρας μου Δεν αξίζεις τα φιλιά μου ούτε και την αγκαλιά μου. Με κάνες κομμάτια το ξέρεις. Δεν αξίζεις τα μοίρα μου ούτε και τα δάκρυα μου. Μη τη ώρα να υποφέρεις. Δεν αξίζεις τα φιλιά μου ούτε και τα δάκρυα μου. Με κάνες κομμάτια το ξέρεις. Δεν αξίζεις τα όνειρά μου ούτε και την αγκαλιά μου. Κι ήρθε η ώρα να υποφέρεις. Oh, 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 oh. Κι όλο με πονάς oh, 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 oh.
όνειρά μου, ούτε και τα δάκρυά μου. Τι τι ώρα να υποφέρεις. Δεν αξίζεις τα φιλιά μου, ούτε και την αγκαλιά μου. Με κάνες κομμάτια, το ξέρεις. Δεν αξίζεις τα όνειρά μου, ούτε και τα δάκρυά μου. Παρακαλώ. Ναι, γεια σου Αλεξάνδρα. Γεια σου. Πες μας το όνομά σου. Χριστίνα Παγούρια. Ναι. Λοιπόν, πες μας αφιέρωση. Αφιερώνω στην Άστικα. Α, στην Αναστασία. Ναι. Λοιπόν, θα αφήσει τα στοιχεία σου μάλλον στο control, μην το κλείσεις για να μπεις και εσύ στην κλήρωση για το δωράκι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αμέσως το τραγουδάκι, πες μας αφιέρωση για το επόμενο τραγούδι. Εντάξει. Πες μας αφιέρωση. Εδώ πέρα, σε αυτούς που κάθονται. Σε αυτούς? Στη θεία μου, στη ξαδέρφη μου. Α, σε όλη την οικογένεια. Ωραία, ναι. Να είσαι καλά. Φιλάκι. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, δες που μας παίρνει ο κόσμος τώρα. Πολύ καλά κάνει, γιατί ναι. Κοιτάξει, ο κόσμος έχει μυαλό, θέλει να κερδίσει δωράκια, συντήρια. Μια χαρά, εδώ πέρα είμαστε. Εμείς δεν πάμε πουθενά. Νότα στον αέρα, λοιπόν. Πω, κάτι έχω πάθει με το ακουστικό, δεν ξέρω, συνέχεια μου πέφτει. Να πούμε λοιπόν, Μαρία, ότι έχουμε ένα πειρακτήρικο εδώ πέρα στο στούντιο. Τον Ηλία, τον Σιδηραβλό. Ναι. Φίλε μου, Ηλία, γιατί μας πειράζει συνέχεια. Ειδικά το μαράκι, γιατί το πειράζει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι, τέλειο, να χορέψουμε, θέλετε. Μια τάσα μου θα σου αρέσει. Λοιπόν, μάλλον όχι, θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Μετά θα βάλω το τσιφτετέλικο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πάμελα. Τι. Πάμε.